Από την αρχή των βραβείων, η κατηγορία του γυναικείου ρόλου ήταν προβληματική. Απλά δεν υπήρχαν αρκετοί λεσβιακοί ρόλοι στο θέατρο για να γεμίσουν την κατηγορία. Οπότε κάθε χρονιά είχαμε σε αυτή την κατηγορία βοηθητικούς ρόλους. Την κολλητή του γκέι πρωταγωνιστή. Τη μαμά του γκέι πρωταγωνιστή. Τη γειτόνισσα της μαμάς του γκέι πρωταγωνιστή. Η ξαδέρφη της γειτόνισσας της μαμάς του γκέι πρωταγωνιστή. Τη θεία της ξαδέρφης της γειτόνισσας της μαμάς του γκέι πρωταγωνιστή. Την κουνιάδα της θείας τέλος πάντων φτάνει. Την φετινή χρονιά είχαμε τις περισσότερες παραστάσεις με ομοφιλόφιλες γυναίκες πρωταγωνίστριες και λεσβιακή queer θεματική από οποιαδήποτε άλλη στην πρόσφατη νύχτα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει και χώρο στην Εκτάδα για τη Ζόλια Σεβαστιανού. Γυναικείου ρόλου είναι Μαρίνα Σλάνογλου, Μεφίστο. Αμαλία Αρσένη, Κάουντι Ιντρέσσες. Χριστίνα Ρακή, Ρακή. Πατελόπι του Ζούρι, τα πικρά δάντια της Πέτρα Πολκάν. Ευχαριστώ, τα πικρά δάντια της Πέτρα Πολκάν. Λούλα Πατελάκη, Πατρίσια Χάιμιν, εισαγωγή στο Suspense. Ζόλια Σεβαστιανού. Το θα δώσει ένα μέρος του ΚΑΣ του Λάρκου Σαμαρτίας, ο κύριος Πέδωνας Καστρής, ο κύριος Χρήστος Πανός, δεν υπάρχει κατεστάλλον. Εγώ θέλω να πω, έχω μία απορία. Αν παίξω του χρόνου μου ένα γυναικείο όνομα, θα είναι στην κατηγορία τρανς ή δεν θα είναι παιδιά στους γυναικείους. Στους γυναικείους. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή που έγινε πριν. Τρεις φορές υποψήφιος για ρόλο τρανς. Η αλήθεια είναι ότι μετά τον πρώτο ρόλο είχα τρομερό άγχος. Γιατί φοβόμουν ότι θα δεν μάθω ότι θα παίζει τα τρανς, τους τραβεστή, όλους αυτούς τους ρόλους. Και όταν μου πρότεινε ο Μιχάλης ο Παλίδης στο πλάσμα της Λάνς με την επιβίδαση, του είπα να περάσει ένας χρόνος και πήγα και παίξα ένα μπάστορα στο τέλος. Τώρα δεν το σκέφτηκα με το Λάκκο Τζομαρτίας, γιατί θα ήμασταν πολλά μαζί τα μισθή, τα τρανς. Ήταν και το εθνικό, λέω εντάξει, μια χαρά, ήμουν ελεγχτικός. Και τώρα λέω, θα παίξω πολλά ακόμη, γιατί και τα βραβεία είναι ένας ακόμη λόγος γι' αυτό, αλλά κυρίως γιατί είναι οι πιο ωραίοι ρόλοι που μπορούν να σου δοθούν. Είναι τα πιο γενναία, τα πιο ευαίσθητα, τα πιο χρωματιστά, τα πιο με τις πιο απίθανες ιστορίες, είναι οι ωραιότεροι ρόλοι που μπορούν να σου δοθούν, εάν δεν τους παίζεις στερεοτυπικά. Ήταν η κόρη που μας είχε υιοθετήσει στον Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσους πόντους θα βγουν φοράς. 14. Α, 14. Κάνα φοράς τα εύκολα, τα τετράγωνα. Να κρυπνάζει. Να σου πω το σκλέτο, είναι δύσκολο. Εγώ δυσκολεύτηκα στο σκλέτο. Το δεκάποτε σκλέτο, λοιπόν, συγγνώμη. Πότε, α, είναι πολύ αγαπημένη. Ναι, σε γυναικείο ρόλο είναι. Η Παρθενόπη Κουζούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τα βιβλία.
καταφέρνω πολύ εύκολα με τα λόγια. Ίσως γι' αυτό η Μαρλένη να με βοήθησε να γίνω στο πρόβλημα. Προσπαθώ και δουλεύω πολύ για να τα καταφέρω με τα λόγια των άλλων. Γι' αυτό θα σας διδάσω κάτι. Τι, πώς, αλήθεια. Γιατί είμαστε ηθοποιοί, λεβέντες μου. Γιατί. Είμαστε ηθοποιοί, γιατί δεν μπορούμε να συνηθίσουμε να ζούμε μέσα στο σώμα και το φύλλο που μας επιβάλλουν. Κάθε σώμα ηθοποιού είναι μια απειλή που πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Μια απειλή για την υπαγορευμένη τάξη του σώματος, για το καθεστώς διαχωρισμού των φύλων. Κι αν βρισκόμαστε μια ωραία μέρα στο θέατρο, είναι επειδή υπάρχει κάτι που δεν το αντέξαμε. Μέσα σε κάθε ηθοποιό φωλιάζει και θέλει να μιλήσει κάτι, θα το έλεγε σώμα κενό, νέο. Μια άλλη οικονομία του σώματος. Βρίσκεται καθοδόν και εκτοπίζει την παλιά. Αυτή που μας φόρεσε τα καπέλα. Ευγενία, θεία μου, που δίνει τη μάχη για τη ζωή.